Καθημερινή μάχη δίνουν οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης προκειμένου να φέρουν εις πέρα στο έργο τους, αφού πέρα από τις μειώσεις των αποδοχών τους έχουν να αντιμετωπίσουν και βασικές ελλείψεις τόσο σε υλικά όσο και σε προσωπικό. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, εξέδωσαν και σχετική ενεκκίνηση προκειμένου να ενημερωθούν οι ξενθιώτες για τα προβλήματα του νοσοκομείου, ενώ ζητούν από τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό τους. Αυτό που βλέπαμε στα άλλα νοσοκομεία και πέρσι δεν ήταν τόσο κοντινό για μας, τώρα πλέον είναι μια πραγματικότητα. Κάθε μέρα στην κυριολεξία παλεύουμε τα υλικά. Μία μας λείπει το ένα, μία μας λείπει το άλλο. Καταφεύγουμε σε δανεισμό, σε συνεργασία με τα άλλα νοσοκομεία, των όμορων ομών. Το πρωί δεν το έχουμε, το μεσημέρι, ξέρω εγώ, έρχεται κάτι στο φαρμακείο ή στην αποθήκη. Υπάρχει ένα άτυπο εντός εισαγωγικών εμπάρκο που κάνουν και οι εταιρείες, δηλαδή δεν στέλνουν υλικά προκειμένου να πληρωθούν. Οπότε αυτό είναι ένας συνεχής αγώνας. Και στην επιστολή αυτή δεν θέλαμε να τρομοκρατήσουμε βασικά τους πολίτες. Θέλουμε όμως να ξέρουν ότι αντιμετωπίζουμε μια υπαρκτή πραγματικότητα. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο. Μέχρι το τέλος του έτους θα κλείσουν 40 με 50 νοσοκομεία. Δεν λέω ότι το δικό μας θα κλείσει, προς Θεού, έτσι. Εμείς λέμε όμως το εξής. Η απαξίωση εντός εισαγωγικών, αυτή η καθημερινή κατρακύλα, είναι ένα πρόβλημα. Μας λείπουν γιατροί διαφόρων κατηγοριών, σε διάφορες κλινικές. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι το λουκέτο του κυριολεκτικό, δηλαδή τέλος η αλυσίδα και αύριο πάτε αλλού. Το πρόβλημα είναι ότι σιγά σιγά υπάρχει μια συρρήκνωση. Αυτό εμείς θέλουμε να επισημάνουμε στον κόσμο και εκεί θέλουμε να χτυπήσουμε το καμπανάκι. Και παρόλο που υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, τα δυσλειτουργικά, με τα προβλήματα με τα υλικά που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα, με τις μειώσεις των μισθών, που είναι μειώσεις των μισθών όλων των εργαζομένων, έτσι και όχι μόνο δικές μας, θέλουμε να πούμε στον κόσμο να σταθεί πλάι μας και στις κινητοποιήσεις που κάνουμε να είναι δίπλα μας. Τη στιγμή, μάλιστα, που υπάρχουν αυτές οι λήψεις, κυρίως σε νοσηλευτικό προσωπικό και ειδικότερα σε τραυματιοφορείς, οι εργαζόμενοι εκτοξεύουν κατηγορίες κατά του διοικητή του νοσοκομείου για μετακίνηση τραυματιοφορέα στο τηλεφωνικό κέντρο, όπου μάλιστα δεν υπήρχαν ανάγκες για επιπλέον άτομα. Έτσι, όπως έχει εξελιχθεί το συνταξιοδοτικό, πολλοί συνάδελφοί μας φεύγουν για να προλάβουν τα καινούργια μέτρα. Και κοντά σε όλα αυτά, και ενώ έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην νοσηλευτική υπηρεσία, ειδικά όσο αφορά τους τραυματιοφορείς, ο διοικητής αποφάσισε να κάνει μια μετακίνηση μια τραυματιοφορέα και να τη μετακινήσει στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο οποίο τηλεφωνικό κέντρο δεν έχουμε και καμία πραγματική ούτε ουσιαστική ανάγκη. Αυτό λοιπόν το καταγγέλουμε, είναι έξαλλοι και οι συνάδελφοί μας και θα το έχουμε καταγγείλει και στο Υπουργείο και στη ΔΥΠ και στην ΥΠΕ και θα δούμε πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Τη μετακίνηση του ατόμου επιβεβαίωσε και ο διοικητής του νοσοκομείου, επισημαίνοντας ωστόσο πως αυτό έγινε για λόγους υγείας της εργαζόμενης. Πράγματι, την προηγούμενη εβδομάδα, με μια απόφαση μου, μετακίνησε μια υπάλληλο του νοσοκομείου από το τμήμα τραυματιοφορέων που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό έγινε γιατί υπήρχαν πάρα πολύ σοβαροί λόγοι υγείας στο πρόσωπο της συγκεκριμένης υπαλλήλου και μάλιστα εμείς ζητήσαμε και την άποψη της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε και η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή που την εξέτασε μετά από δική μας παραποπή εκτίμησε ότι θα πρέπει να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο τμήμα πιο ελαφρύ. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ότι μεταγεννήσαμε από το τμήμα των τραυματιοφορέων που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο για να εξυπηρετήσουμε και την ίδια την εργαζόμενη και να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη ευκολία τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ίδια. Αυτό και μόνο ήταν ο λόγος που έγινε αυτή η μετακίνηση. Παράλληλα όμως και με τις λήψεις προσωπικού, η θέση που μένει ανοιχτή, ακάλυπτη, τι θα γίνει? Προς το παρόν, εκ των ενώντων θα καλυφθεί το κενό που δημιουργείται σε αυτό το τμήμα. Νομίζω ότι υπάρχει ένας ικανός αριθμός εργαζομένων που μπορούν να καλύψουν τη δική της αποσία και το κενό που δημιουργείται. Σε ό,τι αφορά στις ελλείψεις στο εμψυχοδυναμικό και στελικά, ο κύριος Μπαμπαλίδης σημειώνει. Όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία. Τα προβλήματα στα νοσοκομεία είναι τεράστια, με τις ελλείψεις υλικών που παρουσιάζονται κατά καιρούς λόγω της οικονομικής δυσπραγίας. Παρά τα αυτά, στο νοσοκομείο της Ξάνθης, τουλάχιστον τα χρόνια που είμαι εγώ διοικητής, καταφέραμε και αντιμετωπίσαμε όλες τις ελλείψεις σε οποιοδήποτε υλικά χρειάστηκε το νοσοκομείο. Και πάντα είχαμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς μας. Μια κατάσταση η οποία ασφαλώς δεν παρατηρείται μόνο στο νοσοκομείο της Ξάνθης αλλά σε όλη τη χώρα, ενώ σε ό,τι αφορά στη μετακίνηση της εργαζόμενης, πραγματικά προκαλεί έκπληξη καταγγελία εάν πράγματι επέβαλαν την απόφαση αυτή λόγοι υγείας.